Χτες είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες και λοιπά στελέχη της Περιφέρειας για τα θέματα του σχεδιασμού για τη διαχείριση των φυσικών κινδύνων και των εκτάτων αναγκών. Τους ενημέρωσα για την πορεία του υποχρεωτικού προσεισμικού πρωτοβάθμιου ελέγχου, ο οποίος είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα γίνει σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας με προτεραιότητα στα σχολεία και στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του ποιος είναι ο δομημένος ιστός της χώρας μας και κυρίως υποδομές που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, αλλά και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο θέμα στο οποίο τους ενημέρωσα ήταν η έναρξη του πιλωτικού προγράμματος για τη μείωση της τρωτότητας σε σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης. Είναι ένα πρόγραμμα πολυσύνθετο, το οποίο αφορά τη μείωση της διακινδύνευσης, δηλαδή τις προσπάθειες που θα κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση σε κάθε ένα σχολικό συγκρότημα. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει 40 σχολεία αρχικά, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται στην Κρήτη. Σε κάθε σχολείο θα γίνει ανάλυση εκτίμηση κινδύνου, ανάλυση εκτίμηση τρωτότητας. Θα εκπαιδεύσουμε τους συναδέρφους καθηγητές και δασκάλους. Θα κάνουμε πρότυπες ασκήσεις σε εκείνων σχολείων, έτσι ώστε να μειώσουμε ουσιαστικά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουμε σε ένα σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη όμως τις δημορφίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Δηλαδή, αν ένα σχολείο είναι σε δασική περιοχή, αν είναι σε αστικό ιστό, αν είναι σε παράκτια περιοχή ή αν είναι μέσα σε ένα ποτάμι πλημμυρικό σύστημα, έτσι ώστε το κάθε σχολείο με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις, τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Σήμερα κάναμε μια προκαταρκτική δράση και συγκέντρωση διευθυντών από τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τους εξήγησα κάποια βασικά πράγματα για το πρόγραμμα, ανταλλάξαμε απόψεις. Βεβαίως τέθηκαν ερωτήσεις για την ποιότητα των σχολικών κτηρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα. Κοιτάξτε, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια των σχολικών συγκροτημάτων. Βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα, ειδικά σε παλιότερα κτίρια ή σε κτίρια τα οποία ήταν πλημμυρώς κατασκευασμένα ή δεν συντηρήθηκαν όπως έπρεπε. Αυτά τα προβλήματα έρχεται να λύσει ο πρωτοβάθμιος υποχρεωτικός έλεγχος που θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε σε τι επίπεδο τρωτότητας ή ικανότητας αντίθετα είναι το κάθε σχολικό συγκρότημα. Κοιτάξτε, έχουμε εικόνα. Ο έλεγχος, ο πρωτοβάθμιος, είχε θεσπιστεί το 2002. Δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και μέχρι το 2020 τα κτίρια τα οποία ελέγχθηκαν ήταν περίπου των 1/3. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 2/3 είναι κτίρια τα οποία έχουν πρόβλημα. Απλά και μόνο ο έλεγχος μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικός. Τώρα πια με εντολή Πρωθυπουργού ο έλεγχος έγινε υποχρεωτικός και θα αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά τα σχολεία τα οποία υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συναντήσουμε 21 εκπαιδευτικούς από διάφορα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, εκπροσωπώντας σχολεία που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο πιλωτικό πρόγραμμα για το μη δομική τρωτότητα, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, και ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκτείνεται και στις 4 περιφερειακές ενότητες Κρήτης. Έχουμε 47 σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν σε πρώτη φάση. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια και η πρώτη περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης η οποία συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Θα δούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μη δομική τρωτότητα των σχολείων μας, παράλληλα με τον προσεισμικό έλεγχο που κεντρικά και για όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει για όλα τα σχολεία και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με την βοήθεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι καινούρια πράγματα τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε έτοιμοι, καθώς οι προκλήσεις είναι συνεχώς μπροστά μας, διαφορετικές και ασύμμετρες, επιτρέψτε μου να πω. Άρα πρέπει εμείς να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε.